Κυρίες και κύριοι, και σε εκεί καλησπέρα σας τον Αλέξη Παπαχελομικρούτσικο. Κοντά σας και σήμερα με το Greek Brother, ένα τρυφερό, αγαπησιάρικο και ιστορικό παιχνίδι από χωρίς σου. Πρόκειται για ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός, ένα ντοκιμαντέρ reality ή ένα reality ντοκιμαντέρ που στοχεύει να αναδείξει το σημαντικό το Έλληνα όλων των εποχών μέσα από μια πρωτότυπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, μέσα με μια πρωτόπτη διαδικασία ψηφοφορίας και ξεκατηνιάσματος και ενεργής συμμετοχής του κοινού σε τρεις φάσεις. Όπου η αγάπη για τον μεγάλο Έλληνα συναντάει στο δυναμικό στη διανόηση, την κουλτούρα, τον Έλληνα. Που περνάει μέσα από τις φιλταρισμένες καρδούλες, από ιστορικές αλλά και σύγχρονες 100 μεγάλες προσωπικότητες. Είμαστε καλά! Θα αναδείξουμε τον καλύτερο Έλληνα! Σε λίγο λοιπόν αρχίζει το Big Brother για τον μεγαλύτερο Έλληνα. Τα σπάμε! Κάνουμε respect! Σε λίγο μαζί λοιπόν για να γνωρίσουμε καλύτερα τους 100 μεγάλους ήρωες της καθημερινότητάς μας. Greek Brother! Σοβαρά τώρα. Έχουμε στους 100 μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστή. Το Θοδωρή Ζαγοράκη. Στην Τζαμπό μπορεί να είναι στους 100 μεγάλους Έλληνες Ζαγοράκης. Εντάξει, αυτό βγάζει μάτι. Ρε εσύ πολυχρονή διντροπή ρε. Ο Άμπαλος ο Ζαγοράκης και όχι ο Δωμάζος, ο Σιδέρης, ο Μίμης Παπαγιάννου ή ο Κουδάς. Ποιος μεγάλο Αλέξανδρος. Κούδας Μεγαλέξανδρε, ακούσε Αγοράκης. Δεν έκανε καλύτερα ρε ρόγα για τα γάνη Ιωάννα Λίλη. Βρε λέω ρε, ή Μάρτον. Αλλά έχουν αφήσει κι άλλους έξω από τους 100. Γι' αυτό μάγκες, εμείς από την επόμενη εβδομάδα, στο Γιώργο Σφίξε καθιερώνουμε μια μεγάλη σειρά. Τους 100 πιο μ***ες Έλληνες. Και στο τέλος σεζόν, εσείς από το σπίτι θα αναδείξετε τον πιο Έλληνα ανακατηγορία. Μείνετε συντονισμένοι. Φιλαράκια, πάμε στις γραμμές. Φιλαράκια, όμως να ξεκινιόμαστε. Ανοίγουν οι γραμμές. Όνομα, μάνα και σημαντές. Και τους βάζω λούς ώρα από τι ώρα τι θα πούνε. Για το κύπελο χθες, για το έφα τέτοια πράγματα. Αυτούς περιμένουν την Κυριακή στο Καρισκάκι. Έλα, έλα, έλα και ο πρώτος. Πάμε. Γεια σου Τάκη. Σταύρος από Δραπετσόνα, Φόλα, Ολυμπιακός. Άλλη θλίψη με το κύπελο που χάσαμε χθες γαμώ το πολύ, στεναχωρήθηκα ρε Τάκη. Φίλε, γνωστή μου φαίνεται η φωνή σου και τον πασισμό σου, για πρόσεχε ότι βιντεοτενίας είσαι. Όχι ρε Τάκη, που να βρεις δουλειά τώρα. Να σου πω ρε Τάκη. Λέγε. Εντάξει να πούμε, χάσαμε το κύπελο στο μπασκετάκι χθες. Αλλά εμάς ο καημός μας είναι η Ευρώπη, το τόπι. Τι ήταν αυτό που πάθαμε ρε γαμώ το με τη Σεντετιέν. Έλα προχώρα, λέγε προχώρα. Τάκη. Έλα. Ξέρω γιατί χάνουμε στην Ευρώπη με κάτω τα χέρια και πάνω τα πόδια. Λα κόψτο, κόψτο, καλά σε κατάλαβα. Πουθενά είσαι και ρουφιώτης είσαι, έτσι. Ρετάκι, άσε να ολοκληρώσω. Λα κόψτε το βάζελο, φίλε. Κάπου σε είναι το μάτι μου και στον κύριο Βίζον. Εσύ με το φούξε σακάκι, δεν είσαι ο Σοκρότης, ε. Ρετάκι, ρέμισε να πω και μου λες οτιδήποτε ύστερα. Ούτε ο Βαλβέρδε φταίει, yeah. Ούτε ο Ντομή, ούτε κανένας. Ο Σκάι φταίει. Καλά, καλά, πες την μ***α στο να την ακούσουμε, έλα. Κοίταξε ένα δεστάκι. Έλα, λέγε. Δεν πρέπει να δίνουμε τους αγώνες αυτά τα κανάλια. Και να σου εξηγήσω τώρα μέσα στο λέγε. Το είχαμε δει το τρέιλερ στο συγκεκριμένο κανάλι που έλεγε για τους μεγάλους Έλληνες. Αλλά για τους μεγάλους Γάλλους δεν είχαμε δει κανένα τρέιλερ. Σε κατάλαβα ότι θα το πήγαινες εκεί. Αλλά δεν σε κλείνω κολοβάζε λέγε να σου απαντήσω κατάλληλα. Ποια πόλη έχει πρωτεύουσα η Γαλλία, ξέρεις. Το Παρίσι. Όχι, το Γάλλος έχει που θα φας εσύ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Είσαι εκεί μ***α. Βρε δίκα, ποιόσαστε. Σιόν και καλά να μάθετε τι είναι αυτό το σημαντικό που θα σας δείξει ο Γεωργίου. Και θα επισκιάσει που λένε την υπόθεση Παλαιοκοστά. Εμένα Γιώργο, πες το. Αν σας έλεγα και σε αριουτσιλιοβίζουν μπορεί να συμμετέχει μαζί με τον Ρουβάκη και ο Μίξο Δάκη, τι θα έλεγες. Ξέρω θα πέφτα. Πανάσκελα. Σωστός ο Rapid Share Blu-ray. Και άλλοι θα έλεγαν μαγκές μας λέει ο Φαβούτης. Έλατε που δεν είναι άρα πατέρα αυτού που σας λέει ο Γιώργιου. Μαγκές. Ρουβάς και Μίκης ο Δωράκης θα εμφανιστούν μαζί, τσουζάμεν, τα κύμια Σιδηροβίζων. Ένα βήμα δηλαδή είμαστε από αυτό. Θα το διαπιστώσετε με τα τηλεφωνήματα που κάναμε. Όχι εμείς δηλαδή, ο Μίκης, ο Θοδωράκης τηλεφώνησε στο Σάκη, το Ρουβά και τον χορογράφο τον Φωκά Βαγγελινό και ζήτησε ο ίδιος ο Μίκης, μάγκες, να συμμετέχει με ένα ειδικό τρόπο στο τραγούδι του Eurovision. Τι με κοιτάτε εσείς, τι πάθατε. Εμείς λοιπόν είστε μπαγλαμάδες και δεν το πιστεύετε. Κύπελο χθες για το έφα τέτοια πράγματα. Αυτούς περιμένουν την Κυριακή στο Καρισκάκι. Έλα, έλα, έλα και ο πρώτος. Πάμε. Γεια σου Τάκη. Σταύρος από Δραπετσόνα, Φόλα, Ολυμπιακός. Άλλη θλίψη με το κύπελο που χάσαμε χθες γαμώ το πολύ. Στεναχωρήθηκα ρε Τάκη. Φίλε, γνωστή μου φαίνεται η φωνή σου και τον πασισμό σου. Για πρόσεχε ότι βιντεοτενίας είσαι. Όχι ρε Τάκη, που να βρεις δουλειά τώρα. Να σου πω ρε Τάκη. Λέγε. Εντάξει να πούμε, χάσαμε το κύπελο στο μπασκετάκι χθες.
Αλλά εμάς ο καημός μας είναι η Ευρώπη, το τόπι. Τι ήταν αυτό που πάθαμε, ρε γαμώτο, με τη Σεντετιέν? Έλα, προχώρα, λέγε, προχώρα. Τακί. Έλα. Ξέρω γιατί χάνουμε στην Ευρώπη, με κάτω τα χέρια και πάνω τα πόδια. Έλα, κόψτο, καλά σε κατάλαβα. Πουθενά είσαι και ρουφιώτης είσαι, έτσι. Ρε, Τακί, άσε να ολοκληρώσω. Έλα, κόψτε το βάζελο, φίλε. Κάπου σέδε το μάτι μου και στον κύριο Βίζον. Εσύ με το φούξε σακάκι, δεν είσαι ο Πιτσοκρότης, ε? Ρε, Τακί, ρέμισε να πω και μου λες οτιδήποτε ύστερα. Ούτε ο Βαλβέρδε φταίει, ούτε ο Ντομή, ούτε κανένας. Ο Σκάι φταίει. Καλά, πες την μ***α να την ακούσουμε, έλα. Κοίταξε ένα διστάκι. Έλα, λέγε. Δεν πρέπει να δίνουμε τους αγώνες σε αυτά τα κανάλια. Και να σου εξηγήσω τώρα μέσα στο κανάλι. Το είχαμε δει το τρέιλερ στο συγκεκριμένο κανάλι που έλεγε για τους μεγάλους Έλληνες. Αλλά για τους μεγάλους Γάλλους δεν είχαμε δει κανένα τρέιλερ. Σε κατάλαβα ότι θα το πήγαινε εκεί, αλλά δεν σε κλείνω κολεβάζε, λέγε, να σου απαντήσω κατάλληλα. Ποια πόλη έχει πρωτεύουσα η Γαλλία, ξέρεις? Το Παρίσι. Όχι, το γα***σι έχει που θα φάσεις εσύ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, είσαι εκεί γα***κα. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, τον Αλέξη Παπαχελομικρούτσικο. Κοντά σας και σήμερα με το Greek Brother, ένα τρυφερό, αγαπησιάρικο και ιστορικό παιχνίδι από χωρίσου. Πρόκειται για ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός, ένα ντοκιμαντέρ reality ή ένα reality ντοκιμαντέρ που στοχεύει να αναδείξει το σημαντικό το Έλληνα όλων των εποχών μέσα από μια πρωτότυπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, μέσα από μια πρωτότυπη διαδικασία ψηφοφορίας και εξεκατηνιάσματος και ενεργής συμμετοχής του κοινού σε τρεις φάσεις. Όπου η αγάπη για τον μεγάλο Έλληνα συναντάει στο δημιουργικό στη διανόηση, την κουλτούρα, τον Έλληνα. Που περνάει μέσα από τις φιλταρισμένες καρδούλες, από ιστορικές αλλά και σύγχρονες 100 μεγάλες προσωπικότητες. Είμαστε καλά! Θα αναδείξουμε τον καλύτερο Έλληνα! Σε λίγο λοιπόν αρχίζει το Big Brother για τον μεγαλύτερο Έλληνα. Τα σπάμε! Ναι! Κάνουμε respect! Ναι! Σε λίγο μαζί λοιπόν για να γνωρίσουμε καλύτερα τους 100 μεγάλους ήρωες της καθημερινότητάς μας. Big Brother! Ναι! Σοβαρά τώρα. Έχουμε στους 100 μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστή. Το Θοδωρή Ζαγοράκη. Στην Τζαμπού μπορεί να είναι στους 100 μεγάλους Έλληνες Ζαγοράκης. Εντάξει, αυτό βγάζει μάτι. Εσύ πολυχρονή την τροπή, ρε. Ο Άμπαλος ο Ζαγοράκης και όχι ο Δωμάζος, ο Σιδέρης, ο Μίμης Παπαγιάννου ή ο Κούδας. Ποιος Μεγαλέξανδρος. Κούδας Μεγαλέξανδρος. Ακούς Ζαγοράκης. Δεν έκανε καλύτερα ρε ρόγα για τα γάνη Ιωάννα Λίλη. Βρε λέω ρε, ή Μάρτον. Αλλά έχουν αφήσει κι άλλους έξω από τις 100. Γι' αυτό μάγκες, εμείς από την επόμενη εβδομάδα, στο Γιώργο Σφίξε καθιερώνουμε μία μεγάλη σειρά. Τους 100 πιο μ***ες Έλληνες. Και στο τέλος σεζόν, εσείς από το σπίτι θα αναδείξετε τον πιο μ***α Έλληνα ανακατηγορία. Μείνετε συντονισμένοι. Φιλαράκια, πάμε στις γραμμές. Φιλαράκια, όμως να ξεκινιόμαστε. Ανοίγουν οι γραμμές, όνομα, μέρα και όχι μαγκές. Και τους βάζω λουσιόρα από τι ώρα τι θα πούνε.